Για το μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν με την καθυστέρηση συμπληρωμή των μετακινήσεων των Ευρωπαθών για αιμοκάθαρση, εδώ και τρει μήνε με την ένταξη των ταμείων στο ΝΕΟΠΗ, ενημέρωσαν τα μέλη του Συλλόγου Νευροπαθών Φθιότητα τον υποδιοικητή του ΙΚΑ, Διονύση Πατσιούρη. Εδώ και τρει μήνε μετά την ένταξη βέβαια των ταμείων στο ΝΕΟΠΗ. Το ανέφερα ότι είχα τηλεφωνική επικοινωνία επανειλημμένω με του υπευθύνου του ΙΚΑ Λαμία, του Ιου Κωνσταντίνου, τη Αταλάντη, τη τη Λιβαδιά. Για την... και σχετικά με τη διευκρινιστική εγκύκλιο που είχε σταλεί από τον ΟΠΗ στις 20 Δευτέρου του 12, που αναφερόταν τον τρόπο πληρωμής και αυτοί εξακολουθούν να αρνούνται να καταβάλουν τα οδηπορικά, ζητώντας μια νέα διευκρινιστική εγκύκλιο που να εξηγεί λεπτομερός για τη χιλιομετρική αποζημίωση. Βέβαια αυτό είναι πολύ εύκολο να το καταλάβει κανείς, όταν κάποιο είναι σε απομακρυσμένη περιοχή, παίρνει και την καθυστέρηση. Όταν είναι σε κοντινή περιοχή, το ταξί πηγαίνει και έρχεται με διπλή ταρίφα, βέβαια, όπω το λένε αυτοί. Του λυπεί ιδιαιτέρω και ζητούν άμεση παρέμβαση σχετικά με το θέμα τη άρνηση των γιατρών που συμμετέχουν στι υγειονομικέ επιτροπέ του ΚΕΠΑ να εφαρμόσουν ορθά τι ισχύουσε διατάξει όσον αφορά το ποσοστό αναπηρία των νευροπαθών υπό αιμοκάθαρση ή μεταμόσχευση. Παρόλο που του εστάλει έγγραφο από το ΙΚΑ, που του εφιστούσε την προσοχή αναφέροντα ότι το ποσοστό αναπηρία είναι 80% και άνω και η διάρκεια καθορίζεται υποχρεωτικά επαόριστον, εν τούτης, σύμφωνα με τον πρόεδρο των Ευρωπαθών, οι γιατροί δεν τηρούν αυτό το ποσοστό. Ο, ο, ο πίστην, όταν ξεκίνησε στην αρχή, είχε δώσει ένα ποσοστό 80% για του υποαιμοκάθαρση και 50 μεταξύ 67% στους, στους Έγινε μια, από μέρους μας σχετικές διευκρινήσεις και από την Ομοσπονδία Νευροπαθών η οποία εξήγησε ότι πριν ακριβώς από ένα χρόνο το ανώτερο Γεωνομικό Συμβούλιο είχε αποφασίσει ότι το ποσοστό αναπηρίας είναι οριστικά και μετάκλητα 80% για όλους τους νευροπαθείς. Υπομοκάθαρση ή μεταμόσχευση. Τώρα, βέβαια, δεν ξέρω τι ακριβώ και τι τηρούν οι άνθρωποι. Εμεί του έχουμε στείλει ήδη επιστολέ που του επισημάνουμε το πρόβλημα αυτό και ελπίζουν να γίνουμε πλέον κατανοητοί.